έχουμε κοντά μας την προπονήτρια της ΕΘΑ, Σκεύη Γεωργίου. Coach, το παιχνίδι παρουσιάστηκε ανταγωνιστική παρά τα προβλήματα. Από την αρχή του αγώνα θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με τα προβλήματα που είχατε. Παρ' όλα αυτά η ομάδα σας μέχρι το τέλος διεκδίκησε την πρόκριση στο τελικό. Ομολογώ ότι είναι η μόνη φορά που χάνω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τις τελευταίες 3,5 εβδομάδες από ό,τι είχαμε μια ραδιοφωνική ενημέρωση που είχαμε μιλήσει, η ομάδα αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα και αυτό που καταφέραμε σήμερα είναι ότι παρουσιαστήκαμε σαν ομάδα, παρουσιαστήκαμε με ψυχή. Εντάξει, σίγουρα κάποιες στιγμές χαθήκαμε και αυτό συνέβη και ένα τρίλεπτο στο τέταρτο δεκάλεπτο που αυτό μας τύχησε. Όμως αν σκεφτώ ότι αυτή η ομάδα έχει να προπονηθεί ολόκληρη 3,5 εβδομάδες, η Μπρούερ ήρθε στο γήπεδο και δεν ήξερε κανένας αν θα αγωνιστεί, γιατί μετά το παιχνίδι του ΑΠΟΠ είχε χτυπήσει η κοπέλα. Ήταν ένα ερωτηματικό για όλους μας. Βάλαμε τα δυνατά μας και η διοίκηση και εγώ. Δεν είχε κάνει προπόνηση καθόλου. Η Μπρούερ παρουσιάστηκε σήμερα στο γήπεδο. Για μένα ήταν τεράστιος πονοκέφαλος αυτός. Από ό,τι είδατε, αγωνιστήκαμε χωρίς τη Θεοδοσίου. Η ΕΘΑ σήμερα ήταν η καλύτερη ΕΘΑ που έχω δει εγώ. Και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανη που προπονώ αυτά τα κορίτσια. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένη σήμερα, παρόλη την ήττα. Θεωρώ ότι οι κοπέλες αυτές είναι για μεγάλα μπράβο. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα και όμως ήμασταν ανταγωνιστικοί. Σας είπα, ήττα και χαρά. Νιώθω μια χαρά και μια περηφάνεια. Δεν θέλω να το κρύψω. Πολλά τα προβλήματα παρουσιαστήκαμε έτσι όπως μας είδατε σήμερα. Τώρα επικεντρώνομαι στο πρωτάθλημα. Βεβαίως. Συνεχίζουμε με το ρυθμό μας να βρεθούμε τη Δευτέρα, να δούμε τα προβλήματα μας, να τα αναθεωρήσουμε, να δούμε τι και πώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.